κωδική ονομασία Μπετόν Αρμέ, τόπο και κλάδε. Στόχο η φοροδιαφυγή στον κλάδο τη οικοδομή. Εδώ και δύο εβδομάδε, στελέχοι τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πραγματοποιούν ελέγχου, προσποιούμενοι ότι είναι επαγγελματίε που εργάζονται σε οικοδομέ. Με πρόσχημα ότι θέλουν να προμηθευτούν υλικά, εντοπίζουν επιχειρήσει που δεν εκδίδουν τιμολόγια. Μάλιστα, στο λιμάνι τη Μικόνου έστεισαν ξημερώματα καρτέρι και σταμάτησαν φορτηγά που μετέφεραν οικοδομικά υλικά χωρί παραστατικά. Μέχρι τώρα από την επιχείρηση Μπετόν Αρμέ για μη έκδοση τιμολογίων σφραγίστηκε μεγάλη ανώνυμη εταιρεία με ηλεκτρολογικά υλικά στη Μύκονο, σφραγίστηκε κατάστημα συνεταιρισμού στη Μύκονο και τρεις ακόμα επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα σε επτά εταιρείε. Η έκταση τη διαφθορά τη παραοικονομία τη φοροαποφυγή είναι σύμφωνα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο οι βασικέ αιτίε που δεν επέτρεψαν στην κυβέρνηση να υλοποιήσει τι προεκλογικέ τη δεσμεύσει. Σε συνέντευξή του στην Αυγή τη Κυριακή, ο Υπουργό Οικονομικών σχολίασε τι στρατηγικέ που εστιάζουν στι μειώσει φόρων. Η στρατηγική του Τραμπ δεν απέδωσε. Οι φόροι στι επιχειρήσει μειώθηκαν, συγχρόνω, όμω τα έσοδα μειώθηκαν και ο ρυθμό ανάπτυξη είναι πολύ μακριά από τον υποσχόμενο. Αυτό που απομένει είναι μια αναδιανομή των πόρων προ του πλούσιου. Αυτό είναι το μόνο που θα απομείνει και από τι υποσχέσει τη Νέα Δημοκρατία, αν ποτέ κερδίσει τι εκλογέ. Ο Ευκλήδη Τσακαλώτο υποστήριξε ότι η μάχη τη κυβέρνηση δεν έχει κρυθεί, αλλά χρειάζεται πολιτικό χρόνο, δηλαδή μια δεύτερη κυβερνητική θητεία, όπω είπε χαρακτηριστικά.